Ο κύριος Αλέξης Μαντάς αρνήθηκε να μας δώσει συνέντευξη. Όσα δεν είπε με τα λόγια όμως, τα είπε με το βλέμμα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μαντάς ακύρωσε ξαφνικά και για μυστήριο λόγο το γάμο του με τη Μαρκέλα Στεφανέλη. Συγγνώμη, αλλά σε παρακαλώ, μην τα πιστεύεις τώρα όλα αυτά. Δεν... βλέμματα και αηδίες τα διαστερβλώνουν όλα. Δεν... Όχι, Αλέξη. Μην ανησυχείς, δεν πιστεύω τίποτα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι νοιάζεσαι, όχι. Αμάν, οι γονείς μου. Απαπαπαπα, αποκλείεται, δεν το σηκώνω. Ωραία. Ειδική μου, συγχρονίζεται με τους δικούς σου. Δεν θα το σηκώσεις. Λέω να σε μιμηθώ. Για να είσαι πρόεδρος σηκώματα κάτι τα ξέρεις παραπάνω, ε. Το είπε και Βίκη άλλωστε. Σιγά που θα το σήκωνε. Πιάσ' τα τυροπιτάκια. Τα τυροπιτάκια. Επιτέλους το έκλεισαν. Αλέξη, αντέχεις να δούμε λίγο ακόμα? Για να είμαστε ενήμεροι δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Why not? Αν αντέχεις εσύ, αντέχω κι εγώ. Ωραία. Η καρδιά σου πώς είναι, είναι καλά? Τι έχεις πάθει με την καρδιά μου, μια χαρά είναι η καρδιά μου. Ανέστητη όπως πάντα, όπως λες και εσύ. Δεν θα πω τίποτα, είστε και οι τρεις αγκούνια σε άλλοντα. Μαμούνια, τι χαλιά αυτά, τι χαλιά. Η μία στέκεται, λες και έχει πάθει λόγος. Η άλλη μου έχει έρθει με τα μαλλιά. Σας ηλεκτροπληξία, το μαλλί. Τι μαλλιά αυτό, που το ξεπάθεις και κορκή. Τι κάνει, μέσα στη ζυγλά. Εδώ μου είστε όλες, αγαθιώρες. Ψάχνω μία να με βοηθήσει. Πώς θα δουλέψω μέσα σας, μου λένε. Εγώ αυτή τη φωνή κάπου την ξέρω. Α, εγώ είμαι. Έλα. Αν υποβάλεις τώρα την παρέτησή σου, μην ανησυχείς, θα γίνει αμέσως δεκτή. Ηλίθιες, μπάσα, βλαμμένες, μπάσα. Ε, μπάσα. Λυπική Λουκία, να μου φέρει τις βαλεριάνες. Κοιτάζω. Αυτό ήτανε. Θα καλέσω έκτακτο συμβούλιο. Α, εδώ είσαι Αλέξη. Έχεις πάρει ήδη τι έγινε? Ήρθε εδώ το συμβούλιο. Ναι, μόλις τώρα το είδαμε. Θα μας εξηγήσει κάποιος τι είναι όλα αυτά? Μην ανησυχείτε, θα σας εξηγήσω εγώ. Η κοπέλα αυτή παρίστανε μια σοβαρή δημοσιογράφο που ήθελε να κάνει ένα ρεπορτάζ για την Ακομόντα. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια δημοσιογράφος η οποία δούλευε για μια κουτσοπολίστικη εκπομπή. Ναι. Αλλά μην ανησυχείτε, θα λάβουμε τα μέτρα μας. Θα πάρω τώρα τηλέφωνο εγώ τον Αντώνη να έρθει από εδώ να μας πει πώς μπορούμε να κινηθούμε, να μας δώσει κάποια συμβουλή. Ναι, καταλαβαίνω τον, είναι. Αλέξη. Υπήρξαν κάποια υπονοούμενα στο βίντεο. Συμβαίνει κάτι με εσένα και τη Μαρία. Έλα τώρα, πατέρα, πιστεύεις αυτά τα πράγματα? Εντάξει, Αντώνη, σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εντάξει, θα είναι κάπου κοντά και θα έρθει να τα πούμε. Μαρία, θέλαμε να... Αλλά συγγνώμη, έχεις κόσμο. Όχι, κορίτσια, μη φεύγετε. Ξέρω γιατί ήρθατε. Ναι, Μαράκι. Και εσείς, κυρία Μαντά, Αλέξη. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απλώς διαστρέβλωσαν όλα όσα είπαμε και... Ναι, το ξέρω, Σοφία. Αν και ακούστηκαν κάποια πράγματα. Η Χριστίνα δεν είναι μαζί σας? Όχι, τη φέρανε το Μιχαλάκι και είναι μαζί του. Εγώ θέλω να σας πω ότι η Χριστίνα απλά πέταξε κάποιες πόντες για τον Τζέρι. Δεν μίλησε για σεξουαλική παρενόχληση. Εντάξει, Σάντρα, μην ανησυχείς. Εξάλλου και τα δικά μου τα διαστρέβλωσαν. Αλλά θα το πληρώσουν αυτό. Να πηγαίνουμε εμείς τώρα. Κυρία Μαργαρίτα, κυρία Μαντά. Εγώ λέω ότι πρέπει να τους κάνουμε μήνυση. Δεν μπορούν να διασύρουν έτσι το όνομα της Ακομόντα. Ηρέμησε, αγάπη μου. Τώρα θα έρθει ο Αντώνης και θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Τι έγινε, Μαρία? Γιατί δεν το σηκώνεις?
Όχι. Το σηκώνω να το σηκώσω πει. Το σηκώσω. Ναι. Ναι, πατέρα. Πατέρα μου, μισό λεπτό. Μη φωνάζετε. Όχι, 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 βέβαια. Δεν φιλιέμαι στους διαδρόμους. Εντάξει, ένα φιλάκι ήταν. Μια φορά. Τι? Ο κύριος Αλέξ... Όχι, 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 όχι. Μια παρεξήγηση. Ήταν όλα μια παρεξήγηση. Θα σας τα εξηγήσω από κοντά. Τι κοιτούσε? Τι κοιτούσε? Μια κατσαρίδα κοιτούσε. Ναι, ναι, πατέρα, μια κατσαρίδα. Γιατί? Το κτίριο είναι πάρα πολύ παλιό και έχει πολλές κατσαρίδες. Σας παρακαλώ, πατέρα μου, μη φωνάσετε. Σας παρακαλώ. Γεια σας. Ήρθα όσο γρηγορότερα μπορούσα. Πατέρα, σε κλείνω τώρα. Πρέπει να πω σε ένα meeting να πήγα όντως. Σας κλείνω. Γεια, γεια, γεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, που ήρθες τόσο γρήγορα. Όλοι σε ευχαριστούμε. Η βοήθειά σου μας είναι πολύτιμη. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ήδη έχω σκεφτεί κάποια πράγματα. Λοιπόν, να ειδοποιήσουμε και τη Μαρκέλα για να αρχίσουμε. Συγχαρητήρια, Μαρία. Η απόφαση σου να εγκρίνεις τον ντοκιμαντέρ αποδείχτηκε φιέστατη. Μαρκέλα, η Μαρία πού να φανταστεί κάτι τέτοιο? Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι σου εδώ μέσα, η μία φαϊνή ιδέα διαδέχεται την άλλη. Θα έλεγε κανείς ότι κάποιος σε πληρώνει για να καταστρέψει την Εκομόντα. Αχ, τι είναι αυτά που λες τώρα? Πού να ξέρει τι ετοιμάζει η Βίκη ή όπως αλλιώς τη λένε? Αλέξη, σε παρακαλώ. Πιάσε με. Πού να ξέρει ότι δουλεύει σε μια κουτσομπολίστικη εκπομπή? Ας την έλεγχε καλύτερα πριν την αφήσει να λουνίζει εδώ μέσα με την κάμερα. Αλλά βέβαια, την περίμενα από σένα να μην την υποστηρίξεις. Τα είδα μάλιστα και στην τηλεόραση. Τι είδαμε στην τηλεόραση, Μαρκέλα? Τι υπονοείς, παιδί μου? Ισχυρίζεσαι κι εσύ αυτό που αφήνει να εννοηθεί η εκπομπή? Ότι ο Αλέξης τρέφει αισθήματα για τη Μαρία? Όχι, όχι. Όχι, Στέφανε, με συγχωρείς. Δεν εννοώ αυτό, απλά. Απλά είμαι ταραγμένη με όλο αυτό το ρεζιλίκι, αυτό είναι όλο. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω, δεν βρισκόμαστε εδώ για να κατηγορήσουμε ένας τον άλλον. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τη ρεπόρτερ. Και εναντίον της συγκεκριμένης ρεπόρτερ αλλά και της εκπομπής στην οποία εργάζεται, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Όταν λέμε μέτρα. Εννοώ μήνυση, Στέφανε. Η Εκομόντα πρέπει να καταθέσει μήνυση. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό έλεγα κι εγώ από την αρχή. Αν λοιπόν συμφωνούμε όλοι, ο Αντώνης μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία τώρα αμέσως. Συμφωνώ κι εγώ. Εννοείται. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά σκέφτηκα ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν κάποια νέα δεδομένα. Τι συμβαίνει, Σάντρα? Από τη στιγμή που τελείωσε η εκπομπή, έχω σπάσει τα τηλέφωνα. Από τα σημεία πώλησης, από άλλα καταστήματα. Όλοι θέλουν να κάνουν παραγγελίες. Κόσμος παίρνει και ρωτάει αν μπορούμε να στείλουμε τον κατάλογό μας στο σπίτι τους. Φαίνεται ότι η εκπομπή μας βοήθησε τελικά. Μάλλον μας έκανε διαφήμιση. Πώς θέσαι, ε? Κοίτα να δεις, φίλε μου. Δηλαδή, μήνυση δεν θα κάνουμε? Όχι. Όπως φαίνεται, η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Ωραία. Πέρασε και αυτή η κρίση, δηλαδή. Ωραία, λίγο να μας χωστήσει μερικά κεφαλικά, αλλά θέλω σου καλό, όλα καλά. Ναι. Δεν τελειώσαν όμως όλα ακόμα. Τι εννοείς? Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Το ημερολόγιο, ρε, εσύ, Αλέξη. Πρέπει να το επιστρέψεις. Δεν μπορείς να το κρατάς μια ζωή μαζί σου. Ημερολόγιο. Με αυτά και με αυτά το ξέχασα. Πάρε ένα τηλέφωνο στο γραφείο της Μαρίας να δεις αν λείπει. Μπας και. Δεν είναι. Μου είπε θα πάει στο Ελρόστο για ένα καφέ. Ναι, για να τσεκάρω. Το ίδιο, ελεύθερα. Έφυγα. Άντε και με τη νίκη. Thank you.
Αλέξη. Δεν το πιστεύω το ημερολογιό μου. Μαρία, εσύ το έχεις. Πήρες το ημερολογιό μου, Αλέξη.